Τέλη Αυγούστου του 1944, τα σοβιετικά στρατεύματα προελάβουν προς τα Βαλκάνια. Στις 31 Αυγούστου μπαίνουν στο Βουκουρέστι, όπου ήδη με εξέγερση είχε ανατραπεί και συλληφθεί η κυβέρνηση Αντωνέσκου. Στις 8 Σεπτεμβρίου περνούν τα σύνορα της Βουλγαρίας, ενώ ταυτόχρονα λαϊκή εξέγερση στη Σόφια εγκαθιστά κυβέρνηση πατριωτικού μετόπου που κηρύσσει τον πόλεμο στη Χιτλερική Γερμανία. Τα σοβιετικά στρατεύματα σταματούν στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και συνεχίζουν την επίθεσή τους προς την κατεύθυνση της Γιουγκοσλαβίας, όπως είχε συμφωνηθεί στις προηγούμενες συμμαχικές διασκέψεις και διαβουλεύσεις. Τα γερμανικά στρατεύματα στην Ελλάδα ετοιμάζονται να αποχωρήσουν, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο να κλειστούν στη Φάκα. Η αποχώρησή τους συνοδεύεται από το σφυροκόπημα των ανταρκτικών δυνάμεων που περνούν στη φάση της τελικής επίθεσης. Πρώτη απελευθερώνεται στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, η περιοχή του Εύρου, όπου δρούσε το 81ο Σύνταγμα του Ελλάς. Αποκομμένο από τις υπόλοιπες ανταρκτικές δυνάμεις, είχε πολύ ελλιπή οπλισμό και περιορισμένα πυρομαχικά. Έτσι, οι μάχες για την εξουδετέρωση και αιχμαλωσία των γερμανικών φρουρών εδώ έγιναν με ιδιόμορφο συνδυασμό της δράσης των ανταρτών και της μαζικής κινητοποίησης του άμαχου πληθυσμού, που οπλίζονταν σε συνέχεια με τα γερμανικά λάφυρα. Πρώτος στόχος, το Διδυμότυχο, που ήταν η έδρα της γερμανικής διοίκησης και κέντρο ανεφοδιασμού των γερμανικών φρουρών του Εύρου. Τη νύχτα της 28ης προς 29η Αυγούστου, οι ομάδες του 181 τάγματος διεισδύουν κρυφά στην πόλη, κυκλώνουν τις γερμανικές θέσεις και διακόπτουν τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης, ενώ ταυτόχρονα οι πολιτικές οργανώσεις κόβουν όλες τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Κατεβήκαμε στο ελληνοχωρείο τον Κάμπο. Όλες οι ομάδες που ήταν δεσκορπισμένες μαζευτήκαμε εκεί, μας χωρίσαν σε ομάδες πάλι ανάλογα πόσους Γερμανούς είχε κάθε σε λόχο Φερίπιν, στο νοσοκομείο, για στάμπο, μας χωρίσαν ομάδες και κάθε ένας ήξερε που θα πάει και από εκεί ξεκινήσαμε κάθε ομάδα χωριστά να πηγαίνει και να περικυκλώνει όπου ήταν Γερμανοί. Εγώ ήμουν υπεύθυνος στον τομέα του δυτικού μέρους του Δημοτήχου, της οργάνωσης, πολιτικής οργάνωσης. Όταν αποβροδίθη πέρασε ο λαχογός ο Μίμης και μας οδοποίησε αύριο θα κατεβάσουμε την οργάνωση όλοι κάτω για να πάμε μπούμε μέσα στο Δημότυχο. Εγώ τότε κινητοποίησα όλη την δύναμη μου, τη θέλησή μου, πήγα με ταξάδες, παλιούρι, γιατράδες, σαύρα και ασπρονέρι, τους κατέβασα και κυενή, τους κατέβασα όλους εδώ στο Κουφόβουνο πίσω. Όταν συμπληρώθηκε η κύκλωση των γερμανικών θέσεων, αποφασίσαμε να στείλουμε επιτροπή στον γερμανό διοικητή Φον Κλάιστ και να του προτείνουμε να παραδοθεί. Πραγματικά, στείλαμε τον δεσπότη
τον δήμαρχο, ένα φαρμακοποιό και άλλους δυο, πέντε, οι οποίοι στην αρχή δεν ήθελαν να πάνε, από φοβό τη νύχτα δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα, κατά τις, πριν από τις 12, τελικά όμως με άσπρη σημαία επήγαν στον Γερμανό διοικητή και του διαδίβασαν την απέτηση των ανταρτών να παραδοθούν. Ο Γερμανός διοικητής τους απήντησε ότι την απάντηση θα τη δώσει το πρωί. Προς τα χαράματα της 21ης Αυγούστου, οι αξιωματικοί της γερμανικής διοίκησης κατορθώνουν να διαφύγουν προς τον Εύρο και την Τουρκία, ενώ οι αντάρτες έχουν αρχίσει την κατάληψη των γερμανικών θέσεων. Ήρθα εγώ πάνω με τα άλλα παιδιά, πυροβολήσαμε, χτυπήσαμε έναν. Εν τω μεταξύ, ο γιατρός που ήταν μέσα με ένα αυτοκίνητο έφυγε απάνω, τον χτυπήσαν και αυτόν, ξαναγύρισε πίσω και σηκώσαν, ανοίξαν τις πόρτες και μπήκαμε μέσα. Δώσαμε εντολή, βγήκαν οι Γερμανοί με τα όπλα και με τους γηλαιούς. Πήραμε τα όπλα, ψάξαμε τις γηλαιούς, έπαιρναν αυτοί τις γηλαιούς και εμείς κρατήσαμε τα υπόλοιπα χειροβομβίδες, όπλα και πιστόλια, ό,τι είχαν. Στο τέλος με λέει, επειδή είχα χάσει και το ένα τσαρούχι μου, ήμουν ξυπόλτος, με ένα τσαρούχι, ένα ξυπόλτο. Με λέει ο Γερμανός, ένας με έδωσε να καταλάβω πού είναι ο στρατός. Λέω, είμαστε εμείς στρατός. Και έκανε ένα, αχ. Από εκεί τους πήραμε τα όπλα, έφυγαν οι Γερμανοί και συνεχίσαμε στις υπόλοιπες μονάδες όπου ήταν Γερμανοί και απελευθερώναμε. Τότε εμείς κάναμε το σύνδεμα με το χέρι και κατέβηκαν οι αυτές και κατέβηκαν όλος ο κόσμος. Ήταν γύρω στους 4.000-5.000 άτομα, γυναικόπαιδα. Αυτοί ήταν οπλισμένοι τώρα. Άλλος είχε δικράνη, άλλος πάσαλο, άλλος ξέρω τι. Και οι Γερμανοί νόμιζαν ότι ήταν όπλα αυτά. Και έτσι πανικουβλήθηκαν και άρχισαν να παραδίνονται ομάδες που μέσα εδώ πέρα ήταν όλο αντάρτες. Πολύ ωρή σκληρή μάχη δόθηκε στο σιδηροδρομικό σταθμό Δημοτήχου, όπου οι αντάρτες χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν, εκτός από την τοπική φρουρά, και μία αμαξοστοιχεία που έφτασε απρόοπτα με 100 Γερμανούς άλλων φρουρών που αποχωρούσαν. Τελικά οι Γερμανοί υποχώρησαν, αφήνοντας συνολικά στα χέρια των ανταρτών 235 αιχμαλώτους και όλο το πολεμικό υλικό τους, με το οποίο οπλίστηκε άρτια η δύναμη του 81ου Συντάγματος. Ο λαός του Δημοτήχου ξεχύθηκε στους δρόμους, πανηγυρίζοντας τη λευτεριά του. Εντελώς ιδιόμορφη είναι η περίπτωση των Φερών, που απελευθερώθηκαν στις 28 Αυγούστου από άοπλους πολίτες. Με την ευκαιρία του παζαριού της Κωμόπολης, οι οργανώσεις του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ κατέβασαν εκεί πλήθη κατοίκων των χωριών της περιοχής. Αρχίζουν να χτυπούν οι καμπάνες και ο κόσμος κατευθύνεται με τραγούδια και ζητοκραυγές στο κτίριο της γερμανικής διοίκησης. Πλήθος έσπρωχνε και κατεβαίναμε τώρα κάτω, σιγά σιγά φτάσαμε στην κάτω πλατεία της Παρυφέστης και πλέον βλέπαμε τους Γερμανούς αντίκρι. Τι θα γίνει? Η πρώτη μας δουλειά ήταν να βολιδοσκοπήσουμε. Τι διαθέσεις έχουν? Οι Γερμανοί τα είχαν χαμένα. Τα όπλα τους τα είχαν κατεβασμένα και περιμένανε. Είχαμε την εντύπωση ότι εμείς είχαμε τα όπλα και αυτοί ήταν οι αόπλοι. Με το θάρρος αυτό αρχίσαμε να προχωρήσουμε τα άλλα 50 μέτρα που μας χώριζαν από τα σειρματοπλέγματα. Ενώ εμείς προχωρούσαμε, οι γέροι τα μπαλκόνια κλαίγανε. Σου λέει, αν κάποιος από τους Γερμανούς σηκώσει ένα πολυβόλο, θα μας στερίζει όλους. Αυτά τα περάσαμε, φτάσαμε στα 3 μέτρα, στα 2 μέτρα. Και τότε έγινε μια άλλη έκρηξη, η έκρηξη της συμφιλίωσης. Πού βρέθηκαν αυτά τα παιδιά με τα διάφορα μέσα που είχαν? Άλλος έβγαλε τσακμάκι να τους προσφέρει, άλλος τσιγάρα, άλλος ξέρω εγώ καμαράτ, ο πόλεμος εντελείωσε, καπούτ, παρτιζανγκούτ, θα πάτε στα σπίτια σας με γερμανικά, με εγγλέζικα, με ό,τι θέλετε. Έγινε αυτή η συμφιλίωση, τελείωσε πολύ ωραία ως εδώ το πράγμα. Τώρα τι θα γίνει? Θα φύγουμε, να σηκωθούμε, να φύγουμε, να πάμε στα σπίτια μας. Γεια σας, παιδιά. Παίρνω ένα διερμηνέα. Κεραμάρη Παναγιώτη, έναν επονίτη τότε, πολύ καλό παιδί, διερμηνέα των Γερμανών, μάτι δικό μας μέσα στους Γερμανούς. Και έναν επονίτη, το όνομα του, το ψεύδωνυμο του Παπάς, δεν ξέρω πώς το λέγεται ο άνθρωπος αυτός. Ανεβαίνουμε πάνω. Κοιτάμε τον διοικητή, ο οποίος ήταν πολύ
ευγενής αλλά τροποκρατημένος. Μας προσέφερε τσιγάρα και τα λοιπά. Του λέμε ότι ερχόμαστε εκ μέρους της πόλης, να παραδώσετε, τελείωσε ο πόλεμος και είστε υπεργυκλωμένοι από 500 αντάρτες. Μόνο 5 αντάρτες υπήρχαν εκεί γύρω μας. Αυτό ζήτησε προθεσμία, ύστερα από πολλά, δεν μας παίρνει ο χρόνος, ζήτησε προθεσμία μιας ώρας να συνοηθεί. Με ποιον να συνοηθεί, με το σουφλί, είχαμε κομμένα τα τηλέφωνα. Λέω, συνοήστε, προθεσμία σε δύναμη, γιατί εμείς δεν έχουμε και τίποτα άλλο να κάνουμε. Αλλά κατεβαίνοντας κάτω αποφασίσαμε να πάρουμε όσους μπορούμε στρατιώτες από αυτούς που είχε κάτω, ώστε να μην μπορέσει να αποφασίσει εύκολα μια αντίσταση. Ύστερα από διαπραγματεύσεις που διεξήγε ο ηγέτης της Ιαμικής Οργάνωσης Αθηνόδωρος, 70 Γερμανοί παραδόθηκαν, ενώ ο διοικητής τους αφέθηκε να φύγει στο σουφλί. Με το πολεμικό υλικό που βρέθηκε στις αποθήκες, οπλίστηκε αμέσως ένα ολόκληρο τάγμα. Από το σταθμό του Δημοτήχου, τρία γερμανικά τάγκς που κινούνταν πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή, προσπάθησαν να διαφύγουν προς το σουφλί. Καθυλώθηκαν όμως στη θέση Λατομείο από τους αντάρτες που κατέστρεψαν εκεί τη γραμμή. Ακριβώς εγώ είμαι με το πολεμόρο της εκκλησίας της Αμυγδαλίας και χτυπούσαμε εδώ τα τάγκς. Όλη την νύχτα πάει αυτή η δουλειά. Το πρωί κατά τις 9 με 10 βλέπουμε την πόρτα να ανοίγει και βγαίνει ένα μαντιλάκι άσπρο. Και άρχισαν να φωνάζουν οι αντάρτες, παραδίνονται. Και κατεβαίνει ένας Γερμανός πελώριος 40 με 45 χρονών και άρχισε να νευριάζει πάνω. Ήρθε ακριβώς εκεί στο πολυβόλο που καθόμουν εγώ και λέει οφυσία, Γερμανός, που είναι ο εξαιματικός. Εγώ εκείνη την ώρα λέω κάθεσε και του βγάζω ένα τσιγάρο. Του δίνω ένα τσιγάρο και του χαϊδεύω τις πλάτες. Ο διοικητής των γερμανικών τάγκς προσπαθούσε να παρελκύσει τις διαπραγματεύσεις. Και του είπαμε ότι το δημότικο έπεσε, το σουφλί έπεσε, γιατί το σουφλί δεν έχει πέσει. Το σουφλί έπεσε, το δημότικο έπεσε. Δεν πούμε τίποτα για εσάς, δεν παρωθείτε. Αυτός λέει να μας φέρει ένα αξιωματικό από το δημότικο, να πει ποιο θέλει, του γιατρό, ποιο θέλει άλλον. Του γιατρό λέει. Γύρισε πίσω ο Γερμανός και πάει φέρει του γιατρό μια μεγάλη κούρσα Mercedes. Σταματήσαν εκεί και κατέβηκε. Και του λέει ο Γερμανός πρέπει να παρωθείτε, λέει, γιατί τελείωσε από εμάς η μάχη, κρίθηκε, λέει. Η Γερμανία νικήθηκε. Ο Γερμανός τότε σαν να δάκρυσε ο αξιωματικός των τάγκς και άρχισε να παρέδει. Εκείνη την ώρα έρχεται ένα αεροπλάνο που πάνε και φουτάει φωτοβολίδες, γκόμισε τον κόσμο φωτοβολίδες πράσινες. Ο Γερμανός όταν είναι τις φωτοβολίδες πράσινες, λέει θα πάνε πιάσει τη μέρος να πολεμήσει και τη μάχη θα την κλείσει το όπλο, λέει. Ο Κρίτον τότε ο αρχηγός των αντρατών λέει πιάστε γρήγορα τις θέσεις και μια αφήνει και ένα Γερμανό να πάει μέσα. Πιάνε τις θέσεις, μόλις πήγα εγώ στη θέση του αυτό, βλέπω ένας Γερμανός στο πολυβόλο πάνω μέσα στο τάγκ και του είχε στριμμένο απάνω στο πλήθος. Πηγαίνει πάνω εγώ εκείνη την ώρα και του λέω κόμεαν. Νίξε μου κάνει. Βρε κόμεαν. Τραβώ το όπλο και το φέρνω το πλήθο να πούμε στι θέσει βουλή και το εσύ που. Δεν μου κάνει. Πηγαίνει το όπλο αυτό το χέρι και τον αρπάζω από εδώ από το γιακά και τον κουπανώ μια πάνω στην πόρτα. Όταν είδε ο Γερμανός ότι έγιναν αυτά τα πράγματα, συμμορφώθηκε και κατέβηκε αυτό. Κλείνουμε τις πόρτες και τότε ο Κρήτων όταν κατάλαβε ότι τελείωσαν τα πράγματα, λέει όποιος θέλει να πολεμήσει Γερμανός να βγει πάνω να κάτι κάτω στις γραμμές. Και όποιος θέλει να παραδοθεί, να πάει στο σπίτι, να βγει πάνω στον δρόμο. Ένας γεροντάκος Γερμανός βγάζει τη ζωστήρα του πιστόλι του και την παραδίνει κάτω στον αξιωματικό του. Σιγά σιγά άρχισε και ένας άλλος. Τρεις Γερμανοί νεαροί κατέβηκαν κάτω από τη γραμμή να πολεμήσουν. Και του λέει τον αξιωματικό, τι γνώμη έχεις τον αξιωματικό. Θες να πολεμήσεις ή θες αυτά. Λέει τελείωσε από εμάς, νικήθηκαμε. Και από εκεί μετά, εφόσον έληξε μάχη, τον πήρα του Γερμανό και τον πήγα στο σουφλί για να παρωθεί και το σουφλί. Πήρα εντολή να κατέβω περνώντας από τα χωριά Λαϊνά, Λυκόφη, Κορνοφολιά, να τα κατεβάσω κάτω, να ξεσηκώσουμε τους σουφλώτες η ώρα 5 το πρωί χτυπώντας τις καμπάνες και να βγούμε στην πλατεία και να κυκλώσουμε τους Γερμανούς με το κόμπι και με φωνές και με αυτά και με επιτροπές. Να πάμε στους διοικητές τους, να τους υποχρεώσουμε να παραδοθούν και να τους φέρουν παράδειγμα. Να, το δημότικο παραδόθηκε, τα φέρει παραδόθηκαν, τι κάνετε εσείς. Ωστόσο, η γερμανική διοίκηση του Σουφλίου δεν δέχτηκε διαπραγματεύσεις και οχύρωσε τη δύναμή της, περίπου 300 ανδρών, στο σιδηροδρομικό σταθμό και τους στρατώνες. Κυκλώνεται από τους αντάρτες που σειραίουν και απαντά στις επιθέσεις τους με σφοδρά πυρά. Από την Αλεξανδρούπολη ξεκινά για ενίσχυση και απαγκίστρωσή τους ένα γερμανικό τάγμα με 46 αυτοκίνητα. Δίνεται εντολή στο 281 τάγμα του Ελλάς να το καθυστερήσει, πράγμα που γίνεται με αλλεπάλληλες επιθέσεις.
Ένα από τα πιο σοβαρά χτυπήματα δίνεται στην τοποθεσία Καράτσαλη. Διάλεξε την τοποθεσία Καράτσαλη. Ένα βραχώδες ύψωμα, το οποίο δίπλα είχε δάσος και από εκεί μπορούσε κανείς να ελέγξει τον δρόμο σε πολύ κοντινή απόσταση, 80 με 100 μέτρα. Ετοιμάσαμε μία πρόχειρη ενέδρα, συγκεντρώσαμε κορμούς δέντρων, κοτρόνια, ώστε να αναγκαστούν οι Γερμανοί να κατεβούν από τα αυτοκίνητά τους για να αφαιρέσουν τα εμπόδια. Αυτό και έγινε. Κατά τις 10 το πρωί η γερμανική φάλαγγα προχωρούσε. Όταν έφτασε στις θέσεις μας, κατέβηκαν από το πρώτο αυτοκίνητο και προχώρησαν να αφαιρέσουν τα εμπόδια. Τότε δέχτηκαν ομαδικά πειρά και φυσικά είχαν απώλειες. Οι άλλοι Γερμανοί από τα αυτοκίνητα πάλι αναπτύχθηκαν, κατέλαβαν θέσεις και άρχισαν να βάζουν τις δικές μας θέσεις. Τότε οι Γερμανοί με εμπριστικά βλήματα πυρπόλησαν το δάσος. Τα καταιγιστικά πυρά των Γερμανών συνεχίζονταν. Μέσα σε κόλαση πυρός του δάσους και των πυρών των Γερμανικών βαστάξαμε έως τις 4.30 το απόγευμα. Οπότε έδωσε εντολή στα τμήματα να απαγκιστρωθούν. Η γερμανική φάλαγγα φτάνει τελικά στο Σουφλί με καθυστέρηση 2 ημερών. Απαγκιστρώνει την εκεί φουρά, αλλά στην επιστροφή της δέχεται και άλλα χτυπήματα των ανταρτών για να φτάσει στην Αλεξανδρούπολη αρκετά στραπατσαρισμένη. Στις 4 Σεπτεμβρίου όλη η περιοχή του Εύρου ήταν ελεύθερη. Στη βουλγαροκρατούμενη Ανατολική Μακεδονία, η απελευθέρωση αρχίζει αμέσως μετά το πέρασμα της Βουλγαρίας στο αντιχιτλερικό στρατόπεδο στις 9 Σεπτεμβρίου. Στις 13 Σεπτεμβρίου, τμήματα του 26ου Συντάγματος του Ελλάς, που μόλις είχαν βγει από τις πιο σκληρές εκαθαριστικές επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν ποτέ στα βουνά του Τσάλνταρ και του Παγκαίου, μπαίνουν στην Καβάλα. Το ίδιο γίνεται και στις άλλες πόλεις. Ωστόσο, η κατάσταση στην απελευθερωμένη Ανατολική Μακεδονία είναι αρκετά περίπλοκη. Τα βουλγαρικά στρατεύματα παραμένουν ακόμα για ένα διάστημα με το επιχείρημα ότι η χώρα τους μπήκε στον πόλεμο κατά της Γερμανίας. Με παρασκηνιακές ενέργειες του Άγγλου Συνδέσμου Ταγματάρχη Μίλλερ υπογράφεται αυτή η συμφωνία ανάμεσα στον αρχηγό των Εθνικιστικών Ανταρτικών Ομάδων Φωστηρίδη, Τσαούς Αντών, και τον διοικητή του δεύτερου βουλγαρικού σώματος, στρατηγό Σιράκοφ. Στη συμφωνία, που η εφαρμογή της θα ανατεωθεί, προβλέπεται η απομάκρυνση των ανταρκτικών δυνάμεων από τις πόλεις και η απαγόρευση της εισόδου τους γενικά σε κατοικημένους τόπους. Τελικά, τον Οκτώβριο, ύστερα από πολλές πιέσεις των εκπροσώπων του ΕΑΜ Ελλάς προς τη Σόφια και αντίστοιχες ενέργειες της κυβέρνησης Παπανδρέου προς τις συμμαχικές κυβερνήσεις, τα βουλγαρικά στρατεύματα αποχωρούν από την Ανατολική Μακεδονία. Βούλγαροι εγκληματίες πολέμου που καταδικάστηκαν σε θάνατο από στρατοδικείο του Ελλάς εκτελούνται στην Καβάλα. Στο μεταξύ, μπροστά στην άμεση προοπτική της απελευθέρωσης πύκνωναν οι πολιτικές εντάσεις. Στις 26 Σεπτεμβρίου, σε διάσκεψη που έγινε στην Καζέρτα της Ιταλίας υπό την προεδρία του αρχιστρατήγου Ουίλσον και με τη συμμετοχή μελών της ελληνικής κυβέρνησης και εκπροσώπων των ανταρκτικών δυνάμεων, υπεγράφει μια συμφωνία που σήμαινε νέα παραχώρηση της εαμικής πλευράς προς τις απαιτήσεις της αγγλικής κυβέρνησης. Οι δυνάμεις του Ελλάς έμπαιναν υπό τις διαταγές του Άγγλου στρατηγού Σκόμπι και απαγορευόταν η είσοδός τους στην Αθήνα. Η αγγλική πολιτική αποκτούσε έτσι ευρύτερες δυνατότητες για την εφαρμογή του σχεδίου Μάνα, δηλαδή την απόβαση αγγλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα με στόχο όχι την καταδίωξη και φθορά του γερμανικού στρατού, αλλά την επιβολή πολιτικού ελέγχου. Από την Ιταλία, όπου βρισκόταν στα μέσα Αυγούστου ο Τσόρτσιλ, τηλεγραφούσε στον Υπουργό Εξωτερικών Ίντεν.
Έχω εξηγήσει με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή ότι η επιχείρηση αυτή πρέπει να θεωρείται σαν επίδειξη ενισχυμένης διπλωματίας και πολιτικής και όχι σαν μια πραγματική εκστρατεία. Πραγματικά τα αγγλικά στρατεύματα που από τα μέσα Σεπτεμβρίου του 1944 αρχίζουν να αποβιβάζονται σε διάφορα σημεία της νότιας Πελοποννήσου και αργότερα και αλλού, θα ακολουθήσουν από απόσταση την αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων, αποφεύγοντας την άμεση σύγκρουση μαζί τους. Έτσι, όλο το βάρος των απελευθερωτικών μαχών που θα αποτελέσουν σημαντική συμβολή στο συμμαχικό αγώνα με τη φθορά των στρατευμάτων του υποχωρούντος εχθρού θα πέσει αποκλειστικά στις ανταρκτικές δυνάμεις. Στην Πελοπόννησο, οι 20.000 άνδρες της εκεί γερμανικής δύναμης συμπτύσσονται σταδιακά στην Πάτρα και την Κόρινθο, καλύπτοντας την υποχώρησή τους με τα ισχυρά εξοπλισμένα τάγματα ασφαλείας της Πελοποννήσου, που αριθμούσαν συνολικά 6.000 άνδρες. Ο Ελλάς Πελοποννήσου, για την αποφυγή αιματοχυσίας ανάμεσα σε Έλληνες, απευθύνθηκε με προκηρύξεις προς τους άνδρες των ταγμάτων ασφαλείας, ζητώντας να τα εγκαταλείψουν. Πριν την πολύ νεκρή μάχη στις 9 Σεπτεμβρίου για την απελευθέρωση της Καλαμάτας, όπου ήταν εγκατεστημένη ισχυρή δύναμη τάγματα ασφαλιτών, ζήτησε την παρέμβαση της Αγγλικής στρατιωτικής αποστολής, που απάντησε αρνητικά, και σε συνέχεια της Αμερικανικής, που δέχτηκε να μεσολαβήσει. Δυστυχώς η προσπάθεια δεν απέδωσε τίποτα. Ο αρχηγός της Αμερικανικής αποστολής, Τζον Φατσέας λέγεται, Λινοαμερικάνος είναι όπως καταλαβαίνετε. Τότε όμως μιλούσε μόνο, μας είχε δείξει μόνο την Αμερικανική ιδιότητα, μιλούσε αγγλικά. Ήρθε οργισμένος, όχι απλώς ένας άνθρωπος ο οποίος έφερνε ένα αρνητικό μήνυμα από την αποστολή του, αλλά οργισμένος κυριολεκτικά, και μας είπε «χτυπάτε τους, δεν είναι μόνον προδότες, είναι και αλήτες». Έτσι λοιπόν έγινε η μάχη. Η μάχη δεν ήταν καθόλου εύκολο παιχνίδι. Ήταν μια μάχη μέσα σε κατοικημένο τόπο. Και όχι κατοικημένο απλώς τόπο, οργανωμένο και θωρακισμένο θα πω, διότι οι στρατώνες, τσιμεντένια κτίρια πολυόροφα είναι, δεν είναι αστεία πράγματα αυτές. Υπήρξαν περιπτώσεις που μέσα στην στρατώνα για την κατάληψή τους έπρεπε να γίνει και γίνανε μάχες από θάλαμο σε θάλαμο. Και χρησιμοποιήθηκαν φυσικά τα αντίστοιχα όπλα. Δηλαδή νάρκες. Πώς θα εξωτερωθεί με μια πυροβομπίδα, γίνεται τίποτα. Πώς θα εξωτερωθεί η αντίσταση μέσα σε ένα θάλαμο. Την άλλη μέρα, οι κάτοικοι της Καλαμάτας πανηγύριζαν την απελευθέρωση της πόλης, που στήχησε ωστόσο όχι λίγο αίμα και στις δύο πλευρές. Διαφορετικά εξελίχθηκαν τα γεγονότα στην Τρίπολη, σε σημαντικό βαθμό χάρη στην παρέμβαση του Υπουργού της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, Παναγιώτη Κανελόπουλου, που έφτασε στην απελευθερωμένη Καλαμάτα στις 27 Σεπτεμβρίου. Ξεκινήσαμε από την Καλαμάτα και φτάσαμε στην Πολέτα, νομίζω ότι το επίσημο όνομά της είναι Μάκρη, ένα χωριό που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Τρίπολη. Εκεί ήταν το στρατηγείο του Άρη Βελογιώτη. Εκεί έμεινα 3 νύχτες και 2 μέρες. Στην Τρίπολη ήταν συγκεντρωμένοι 2.000 σταγματασφαλίτες υπό το συνταγματάρχη Παπαδόγκονα, με άφθονο οπλισμό και 24 γερμανικά παιδινά πυροβόλα. Η ταξιαρχία είχε προωθήσει βέβαια δυνάμεις εδώ στις παρυφές από αυτήν την κατεύθυνση που ήρθαμε. Είχε προωθήσει και προωθημένα τμήματα, είχε εγκαταστήσει και φυλάκια τηλεφωνικά, όχι μόνο στην Πολέτα, αλλά και σε αυτό το σημείο της επαφής θα λέγαμε με αυτό το χώρο, εδώ κάτι απέναντι λόφους. Τα φυλάκια αυτά τα τηλεφωνικά είχαν συνδεθεί τηλεφωνικά με το επιτελείο του Παπαδόγκουνα μέσα από τις γραμμές τις τηλεφωνικές που έρχονται εκεί. Αυτά είναι τεχνικά θέματα και τα ξέρουν αυτοί, εγώ δεν μπορώ να σας τα πω λεπτομέρειες. Και μιλούσαν και με το επιτελείο του αυτού του Παπαδόγκουνα, με τους αξιωματικούς, με τους τηλεφωνικές που φώνταν. Και στο διάστημα αυτό έγιναν οι διαπραγματεύσεις με το αρχηγείο του Τάγματος Ασφαλείας στην Τρίπολη. Διαπραγματεύσεις που πέρασαν από διάφορα στάδια. Δεν θέλω να διηγηθώ όλες τις λεπτομέρειες. Ήταν δύσκολες οι ώρες. Η αγωνία μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Θα καταστρεφόταν η Τρίπολη αν γινόταν η σύγκρουση. Και τελικά, ύστερα από μια συνάντηση που έγινε σε ένα φυλάκιο προκεχωρημένο του Ελλάς
σε μικρή απόσταση από την Τρίπολη, σε μια συνάντηση με τον ίδιο τον αρχηγό του τάγματος ασφαλείας, τον συνταγματάρχη Παπαδόγκωνα και δύο αξιωματικούς, συμφωνήσαμε να παραδοθεί το τάγμα και χωρίς να θυγεί κανένας να απομακρυνθεί από την Τρίπολη. Μαζί μου, όταν έγινε αυτή η συνάντηση στο φυλάκιο του Ελλάς, δεν ήταν ο Άρης ο Φλουκιώτης, αλλά μου έδωσε ως αντιπρόσωπό του τον τότε συνταγματάρχη Τσικλητήρα που διοικούσε μια ταξιαρχία του Ελλάς. Ο Τσικλητήρας ήταν αξιωματικός του κινήματος του 35, ένας πάρα πολύ σοβαρός και υπεύθυνος άνθρωπος και πρέπει να πω ότι με βοήθησε πολύ. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι και του Άρη Βελουχιώτη η στάση από τη στιγμή που έφτασα στην Πελοπόννησο ήταν απόλυτα σύμφωνη με τις οδηγίες τις οποίες είχα πάρει εγώ και τις οποίες μετέλωσα σε αυτόν. Στις 30 Σεπτεμβρίου μπήκαν στην Τρίπολη τα πρώτα τμήματα του Ελλάς, ενώ την άλλη μέρα δεκάδες χιλιάδες λαού γιόρταζαν τη Λευτεριά στην πλατεία Άρεως. Στις 4 Οκτωβρίου απελευθερώνεται η Πάτρα. Είχαν προηγηθεί η παράδοση των 1500 ταγματασφαλιτών που βρίσκονταν εκεί και διήμερες μάχες με τους Γερμανούς στις παρυφές της πόλης, αλλά και μέσα σε αυτήν. Στην παρέλαση της απελευθέρωσης συμμετέχει και ο πρώην δήμαρχος Πάτρας και πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ Αχαΐας, Βασίλειος Ρούφος. Στο μεταξύ, σε όλο το διάστημα που συνεχίζονταν η απελευθέρωση της Πελοποννήσου, στην υπόλοιπη Ελλάδα η υποχώρηση των Γερμανών συνοδευόταν με ένα αδιάκοπο σφυροκόπημά τους από μέρους των ανταρτών, με επιθέσεις και σαμποτάζ, ιδιαίτερα στις κεντρικές αρτηρίες. Μια από αυτές περνούσε από την περιοχή Ζαπίου στο δρόμο Φάρσαλα Λάρισα, όπου δρούσε το Αντάρτικο Ιππικό. Το τρίτο σύνταγμα Ιππικού το διατάξαμε σε τούτη εδώ την κατεύθυνση. Επειδή ο δρόμος αυτός είχε και τη μεγαλύτερη κίνηση, η προσωπική μου παρουσία ήταν αναγκαία και επομένως εδώ ήταν που διεύθυνα τις περισσότερες από αυτές τις μάχες. Έτσι λοιπόν, και χωρίς να ανατρέχω σε ημερομηνίες, μπορώ να πω ότι δεν υπήρξε μέρα που να μην υπάρχει και κάποια σύγκρουση. Όταν χτυπήσαμε μια μεγάλη φάλαγγα γερμανική και αποκόψαμε την οπισθοφυλακή τους, χωρίς να ξέρουμε τι ψάρια έπεσαν στα χέρια μας, δηλαδή από άποψη αξιωματικών κλπ, ανακαλύψαμε μέσα στα κυβότια τους μία στολή από αυτές τις μεγάλες στολές με τα σχετικά παράσημα του Χίτλερ κλπ. Πράγμα που μας έκανε να υποψιαστούμε, διότι όλοι οι Γερμανοί ήταν ντυμένοι με τις φόρμες αυτές, τις καμουφλάζ. Έτσι χρειάστηκε με μια απειλή ότι αν δεν αποκαλύψουν την ιδιότητά τους θα τιμωρηθούν αυστηρά, χρειάστηκε να ανακαλύψουμε ότι μεταξύ των εχμαλώτων μας ήταν ο συνταγματάρχης Σούλτσε, διοικητής της αεροπορικής βάσης της Ελευσίνας. Σε μια άλλη βασική αρτηρία υποχώρησης, Τρίκαλα Λάρισα, συντριπτικό χτύπημα δέχτηκε γερμανική φάλαγγα στις 19 Σεπτεμβρίου από το δεύτερο τάγμα του 1.38 συντάγματος του Ελλάς. Η επιχείρηση σχεδιάστηκε προσεκτικά και επιλέχτηκε για αυτήν μια ευνοϊκή τοποθεσία κοντά στο χωριό Ζάρκο Μαρί. Η διάταξή μας θα ήταν δύο λόγοι του τάγματος θα καταλάβαιναν τη δεξιά όχθη του ποταμού Πηνιού σε ένα μέτωπο 1.000-1.100 μέτρα. Η δημιουργία καταστροφών του τάγματος. Θα εμπειρευμάτιζε, θα υπονόμευε
το δρόμο με αρκετές ποσότητες κρυπτικών υλών και θα έπιανε θέσεις πάνω στις πλαγιές του βουνού ενισχυμένη με δύο οπλοπολιβόλα και με τα βλήματα πυροβολικού που θα τα είχε εμπειρευματισμένα με εκρηκτικά καψούλια και φυτίλια. Τα βλήματα αυτά την ώρα της μάχης θα τα κύλαγε στις πλαγιές του βουνού για να δίνουν οι εκρήξεις τους την εντύπωση ότι υπάρχει υποστήριξη πυροβολικού. Όταν η γερμανική φάλαγγα 30 αυτοκινήτων βρέθηκε στο γλοιό της Ενέδρας, άρχισαν ευνηδιαστικά οι ανατινάξεις και τα καταιγιστικά πυρά των ανταρτών. Επακολούθησε αμέσως η έφοδος στα αυτοκίνητα. Περίπου 60 Γερμανοί νεκροί και 150 εχμάλωτοι ήταν το αποτέλεσμα της μάχης. Οι συναγωνιστές μας οδηγοί των αυτοκινήτων έφεραν στην περιοχή μας 23 αυτοκίνητα φορτωμένα με πολεμικά υλικά. Στην Εύβοια οι μετακινήσεις των γερμανικών φαλαγκών δέχονται αλλεπάλληλα χτυπήματα από τους αντάρτες του 7ου συντάγματος της 2ης μεναρχίας του Ελλάς, με μεγαλύτερο από αυτά τη μάχη της Λαμπούσας στις 3 Σεπτεμβρίου του 1944. Και κάναμε έρευνα πού θα τους χτυπήσουμε, πού θα τους βρούμε να τους χτυπήσουμε. Βρήκαμε πιο κατάλληλο μέρος στη Λαμπούσα. Η Λαμπούσα είναι ένας καμπίσκος και εφόσον είναι κοντά στο Αλιβέρι, δεν μπορούσαν να υποψιαστούν οι Γερμανοί ότι είναι δυνατόν να τους περιμένουμε εμείς εκεί πέρα. Έτσι στις 3 του μηνός του Σεπτέμβρη ο άνθρωπος που είχαμε μέσα στην Κύμη μας ειδοποίησε και μας λέει αύριο πρωί φεύγουν οι φάλαγγα για τη Χαλκίδα. Ξεκινάμε εμείς από το χωριό Κρεμαστός που ήταν το τάγμα, ξεκινάμε κάπου δύο λόχοι, ενώ προηγουμένως είχαμε υπολογίσει το χώρο, τη θέση που θα τους περιμέναμε, είχαμε υπολογίσει ακόμα και τις θέσεις που θα πιάνανε οι αντάρτες και που θα βάζαμε πολυβόλα και που θα βάζαμε αυτόματα και ρέστα, και ξεκινήσαμε από βραδείς και φτάσαμε στον τόπο της Λαμπούσας. Κρυφτήκαμε σε μια χαράδρα και περιμέναμε το σύνθημα. Είχαμε στήσει δύο τηλέφωνα, ένα στα διρέματα και ένα στον τόπο της Λαμπούσας μέσα σε ένα σκήνο. Είχαμε κανονίσει με κρυπτογραφικό κώδικα να μας ειδοποιήσουν από τα τηλέφωνα για να ξέρουμε πώς είναι. Παραδείγματος χάρη, είχαμε πει ότι όταν θα τηλεφωνούσε το τηλέφωνο από τα διρέματα, ότι ο ασθενής θα εγχειριστεί ύστερα από 9-10 μέρες και θα χρειαστούν γύρω στις 100 με 120 οκάδες λάδι. Αυτό σήμαινε ότι είναι 120 Γερμανοί περίπου και 9 με 10 αυτοκίνητα. Εφόσον λοιπόν μας τηλεφωνούν αυτοί, και όταν μας τηλεφωνήσανε φύγαμε από τη χαράδρα που είχαμε κρυφτεί και πιάσαμε τις θέσεις που είχαμε υπολογίσει εκ των προτέρων. Περίπου μία ώρα πολέμησαν οι αντάρτες με τους αμυνόμενους Γερμανούς που βρέθηκαν στον κλειό. Και τότε κάναμε την εξόρμηση και τους πιάσαμε όλους. Αλλά ήταν τόσο φωνική η μάχη που σχεδόν λίγοι είχαν μείνει. Από τους 120-130 πόσοι ήταν αυτοί, είχαν μείνει καμιά 20-21 ζωντανοί και 16 τραυματίες. Όλοι οι άλλοι ήταν νεκροί. Στην Ήπειρο, τα τμήματα του ΕΔΕΣ καταφέρουν στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου επανειλημμένα πλήγματα στις γερμανικές φάλαγγες που υποχωρούν προς Αλβανία και Ιουγκοσλαβία, ιδιαίτερα στο δρόμο Φιλιππιάδας Ιωαννίνων. Ήταν το τμήμα το δικό μου μέσα στον Άγιο Γεώργιο. Αλλά εγώ είχα έδρα από πάνω στο ύψωμα. Όλοι μπήκαν τα τμήματα μέσα. Προχωρούσε πρώτα ένα τάγκ μεγάλες διαστάσεις. Οι δικοί μου χτύπαγαν τα τάγκ με πολυβόλα, γιατί τίποτα άλλο δεν είχαν. Και λιανοτούφηκα ασφαλώς. Το τάγκ αυτό η βλάβη έπαθη.
Οι σφαίρες το πήραν σε κέραιο σημείο, στη μηχανή, δεν ξέρω πού. Ανυψώθηκε σε 3 μέτρα και πλέον ύψος και έπεσε μέσα στο ποτάμι. Γιατί δίπλα από το δρόμο είναι το ποτάμι, το Αγίου Γεωργίου, Φιλιππιάδος. Έρχονταν τότε και αεροπλάνα σωρεδών από την Ιταλία. Τα περόβολα, οι όλμοι, τα πολυβόλα, τα αεροπλάνα κλπ. Όλα χτυπάγαν τριματιά Αθήνη. Του τι έμενε εκεί μέσα τριματιά από αυτοκίνητα, από πυροβόλα, από πάσης φύσης οπλισμός, είναι άλλο πράγμα, δεν περιγράφεται. Μια πυροβολαρχία δεν έμενε στο αρχάς τον κάμπο των Ιαννίνων. Εκεί τις επιτέθηκαν αντάρτες δικοί μας, σε εχμαλώτησαν τα πυροβόλα και αφαίρεσαν τα κλίστρα. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου του 1944, οι δυνάμεις του ΕΔΕΣ ΕΟΕΑ απελευθερώνουν την περιοχή της Ηπείρου που τους είχε ανατεθεί με τη συμφωνία της Καζέρτας. Πριν την υπογραφή της συμφωνίας, το 24ο Σύνταγμα του Ελλάς είχε απελευθερώσει την Πρέβεζα, που διεκδικήθηκε όμως από την ένατη μεραρχία των ΕΟΕΑ, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολυήμερες αδελφοκτόνες συγκρούσεις. Στις 21 Σεπτεμβρίου, τμήματα της 10ης μεραρχίας των ΕΟΕΑ μπαίνουν στους Φιλιάτες και στις 22 στην Ιγουμενίτσα. Στις 23 του μηνός, οι Γερμανοί εγκαταλείπουν την Άρτα, όπου μπαίνουν τμήματα της 1ης ταξιαρχίας των ΕΟΕΑ. Στις 12 Οκτωβρίου, μονάδες των ΕΟΕΑ αποβιβάζονται στην Κέρκυρα και τελευταία, στις 15 Οκτωβρίου, απελευθερώνονται τα Γιάννενα. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, ολοκληρώνεται και η απελευθέρωση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, εκτός από τη Ρόδο, τη Μήλο και τη Δυτική Κρήτη, όπου οι Γερμανοί εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρά οχυρωμένες βάσεις τους. Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 1944. Οι τελευταίες οπισθοφυλακές των γερμανικών στρατευμάτων αποχωρούν από την Αθήνα. Οι Αθηναίοι ξεχύνονται και πλημμυρίζουν τους δρόμους. Τους ίδιους αυτούς δρόμους όπου στα χρόνια της σκλαβιάς αντιμετώπιζαν άοπλοι αυτοί τους πάνωπλους κατακτητές, με μοναδικές για όλη την κατεχόμενη Ευρώπη μαχητικές διαδηλώσεις. Μαζί με το λαό που γιορτάζει και οι ελασίτες των συνοικιών της Αθήνας που τις κράτησαν λεύτερες τους τελευταίους μήνες της κατοχής, αντιμετωπίζοντας τις επιδρομές των κατακτητών και των συνεργατών τους. Ενώ όμως στην Αθήνα συνεχιζόταν το πανηγύρι της λευτεριάς, στον Πειραιά που δεν ήταν ανοχήρωτη πόλη όπως η Αθήνα, δινόταν στις 12 και 13 Οκτωβρίου η ύστερη μάχη για την αποτροπή της ανατίναξης από τους Γερμανούς, του λιμανιού της πόλης και του ηλεκτρικού εργοστασίου του Κερατσινίου. Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Σύνταγμα του Ελλάς Πειραιά με διοικητή τον Σωτήρη Κιβέλο και καπετάνιο τον Νίκανδρο Κεπέση. Πρώτη ενέργεια ήταν η αποστολή τμήματος για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των καλωδιακών εγκαταστάσεων των Γερμανών που εξασφάλιζαν την ανατίναξη του λιμανιού. Δεχτήκαν λοιπόν, είμαστε 20 ο αριθμός αυτός, για να επιληθούμε όλα αυτού του θέματος, ας πούμε, της προλήψεως των ανατινάξεων, τις οποίες επρόκειτο να κάνουν οι Γερμανοί το βράδυ. Έτσι λοιπόν στις 7 το βράδυ, αφού τους υπέβαλα και διάφορες ερωτήσεις, τους είπα ότι η αποστολή είναι επικίνδυνη και πιθανώς να μην ξαναγυρίσουμε, διότι έτσι μας είχαν πει. Μου είχαν πει και εμέναν αυτό δηλαδή, ότι πιθανώς να μην ξαναγυρίσετε. Όσοι λοιπόν παρακάλεσα, όσοι έχουν υποχρεώσεις, ας πούμε, είναι παντρεμένοι, έχουν παιδιά κτλ., να εξαιρεθούν της αποστολής αυτής. Κανείς δεν δέχτηκε. Και έτσι λοιπόν στις 6.30 μέχρι το βράδυ ξεκινήσαμε από το σταθμό του τάγματος, αρματωμένοι με διάφορα αυτά κτλ., με διάφορα εργαλεία, καπίστε, ξέρω εγώ. Και προχωρήσαμε στο σημείο του Αγίου Διονυσίου, ακριβώς σε ένα μέρος το οποίο λέγεται Ρολόι, για να προβούμε εκεί, ας πούμε, στην αποκοπή και την ανέβρεση
του τμήματος εκείνο του καλωδίου, το οποίο συνέδεε όλες αυτές τους πυροβεδικούς μηχανισμούς. Επειδή όμως οι Γερμανοί ήταν δίπλα και οι Φρουρές ήταν πολύ πλησίον, ήταν αδύνατο, ας πούμε, να κάνουμε εξκαφή, εμφανή εξκαφή. Και έτσι αναγκαστικά με τρεις υπό τον Καλαμπόκι, τον καπετάνιο του τάγματος, ο οποίος ήταν εκεί, τρεις-τέσσερις, να μπουν από κάτω από ένα υπόγειο, να ασχοληθούν 3-4 ώρες, να κάνουν μια εσκαφή και να φτάσουν στο πυροδοτικό καλώδιο, το οποίο, αν φυσικά δεν απεκόπτω και τα λοιπά, θα ανατείνε σε όλη τη δεξιά πλευρά του λιμανιού, στυλό, υπόστεγα, εγκαταστάσεις, γερανούς και τα λοιπά. Στη γερμανική φρουρά του ηλεκτρικού εργοστασίου που τροφοδοτούσε την Αθήνα και τον Πειραιά, η διοίκηση του πρώτου τάγματος του Ελλάς Πειραιά απέστειλε με μια νεαρή ελασίτισσα, την Αφροδίτη Δισκαδουράκη, επιστολή με την οποία τη ζητούσε να μην ανατινάξει το εργοστάσιο, εξασφαλίζοντάς της σε αντάλλαγμα την ελεύθερη αποχώρηση. Δεν πήγα με το παντελόνι που φορούσα, το ελασίτικο, απλά είχα φορέσει την ποδιά του σχολείου, είχα βάλει μια κορδέλα στα μαλλιά και γι' αυτό είπα και στο Γερμανό, όταν με ρώτησε πώς σε λένε, και είπα Ελληνίδα. Ο Γερμανός διοικητής δέχτηκε την πρόταση του Ελλάς και η φρουρά αποχώρησε ειρηνικά. Ωστόσο, ο κίνδυνος για το ηλεκτρικό εργοστάσιο παρέμενε, καθώς κινήθηκε προς αυτό η γερμανική δύναμη, επιφορτισμένη ειδικά με τις ανατινάξεις. Ήμασταν έτοιμοι από τα ξημερώματα, από τη νύχτα μάλλον, όλες οι δυνάμεις του Ελλάς, όλα τα τάγματα, όλοι οι λόχοι, και συγκεκριμένα από την Ευγένεια, από τον Άγιο Παντελεήμονα, γενικά όλοι οι λόχοι του πρώτου τάγματος είχαν πάρει τις θέσεις τις κατάλληλες και περιμέναμε να έρθουν το τάγμα. Θανάτου το λέγαμε τότε, αλλά η πραγματικότητα ήταν κομάντος, οι οποίοι είχαν αναλάβει την ανατίναξη της Power, ή μάλλον το τελείωμα των ανατινάξεων. Γιατί ήταν βέβαιοι ότι η φρουρά θα είχε ανατινάξει μέρος του εργοστασίου. Και εκεί δόθηκε η μεγάλη μάχη. Εκεί έβλεπε κανείς όχι μόνο τους ελασίτες να πολεμάνε με το όπλο στο χέρι, ή με το μυδράλιο, ή με μια χειροβομβίδα, ή με ό,τι μπορούσε κανείς να φανταστεί, αλλά και οι γυναίκες, τα παιδιά, ο άμαχος πληθυσμός ακολουθούσε μαζί μας. Έγινε η μάχη, και λέω έγινε η μάχη γιατί δεν πρόλαβαν τα γερμανικά αυτοκίνητα που ήρθαν από τη ΣΕΛ να μπουν μέσα στο περίβολο της ηλεκτρικής. Ουέ και λίμωνο τότε, αν προλάβαιναν και μπαίνανε. Και η μάχη δόθηκε γύρω-γύρω από το μαντρότυχο της ηλεκτρικής. Βρισκόμαστε ακριβώς στο χώρο όπου διεξήχθη μεγάλη μάχη για την διάσωση της ηλεκτρικής εταιρείας στις 13 του Οκτώβρου του 1944 μεταξύ δυνάμεων του Ελλάς, ειδικώς του πρώτου τάγματος, και του γερμανικού αποσπάσματος, το οποίο ερχόταν από το πέραμα και είχε προβεί σε ανίποτες και μεγάλες καταστροφές των τεπόζιτων της ΣΕΛ, διαφορών εγκαταστάσεων ναυπηγείων στο πέραμα κτλ. Όταν έφτασε στο σημείο αυτό, μια διημερία η οποία ήταν κρυμμένη με την πρόθεση αυτή να ανακόψει την πορεία της γερμανικής μονάδος, άνοιξε έντονα πειρά εναντίον της γερμανικής φάλαγγος, η οποία αναγκάστηκε να διασκορπιστεί και να λάβει διαφρεστές σε αυτό εδώ ακριβώς το ύψωμα εδώ και προς στο χαμηλότερο σημείο του υψώματος αυτού εδώ. Έτσι λοιπόν βρέθηκε η ευκαιρία να τους χτυπήσουν με όλες τις δυνάμεις, να εξέλθει δύναμη υπό τον Καλαποθάκο και τα λοιπά, η οποία ήταν δύναμη η οποία περιφρουρούσε μέσα το εργοστάσιο, δύναμη του Ελλάς του εργοστασίου δηλαδή, εκτός των πολιτικών οργανώσεων, τις οποίες είχαμε για να μας δίνουν σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις των Γερμανών μέσα στο εργοστάσιο. Και έτσι κατοπιστήκαμε. Εντάξει, είχε μεσολαβήσει και αυτή η αποχώρηση του μεγάλου τμήματος των Γερμανών κατόπιν συμφωνιών ότι δεν θα ενοχληθούν κτλ. Και έτσι είχαμε και τα νότα μας καλυμμένα. Αναγκαστήκαν λοιπόν οι Γερμανοί να κατεβούν εδώ και να ανοίξουν σφοδρόπυρ, διότι αυτοί ήταν και εξοπλισμένοι, όχι όπως εμείς δηλαδή. Είχαν πάρα πολύ προοδευμένα μέσα, να πούμε, σε όλμους, σε πολυβόλα, ταχυβόλα κτλ. Το γερμανικό απόσπασμα εξουδετερώθηκε ολοκληρωτικά. 15 άνδρες του σκοτώθηκαν. 22 εχμαλωτίστηκαν, ανάμεσά τους και ο διοικητής του. Αλλά και οι απώλειες των ανταρτών δεν ήταν λίγες. Πάνω από 15 παλικάρια του Ελλάς, ανάμεσά τους ο καπετάνιος του 4ου τάγματος Σωτήρης Καλαμπόκης και ο καπετάνιος του λόχου των εργαζομένων της ηλεκτρικής Αντώνης Καλαποθάκος, έδωσαν τη ζωή τους στη μάχη του Πειραιά, την ώρα που ο λαός πανηγύριζε τη λευτεριά του.
Στις 18 Οκτωβρίου έφτασε στον Πειραιά από την Ιταλία με το ιστορικό θορυκτό Αβέροφ η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Μαζί και ο Βρετανός στρατηγός Σκόμπι, ανώτατος διοικητής των ελληνικών και αγγλικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Στην Ακρόπολη, στη θέση που κατήχε η γερμανική σβάστικα, γίνεται η επίσημη ανάρτηση της ελληνικής σημαίας. Στην τελετή παρίσταται και αντιπροσωπή ανταρτών του Ελλάς, ο οποίου η είσοδος στην Αθήνα είχε απαγορευτεί με τη συμφωνία της Καζέρνας. Και ενώ στην Αθήνα ο λαός πανηγύριζε ακόμα τη λευτεριά του, στη Ρούμελη συνεχίζονταν οι μάχες της απελευθέρωσης. Στις 16 Οκτωβρίου, τμήματα της δεύτερης μεραρχίας του Ελλάς μπαίνουν στη Θήβα. Την ίδια μέρα απελευθερώνεται η Λαμία, ύστερα από επανειλημμένες επιθέσεις των ανταρτών στις γερμανικές φάλαγγες που υποχωρούσαν. Στις 19 Οκτωβρίου, το 54ο Σύνταγμα του Ελλάς, ύστερα από 12ωρη μάχη με φάλαγγα 2.500 Γερμανών, απελευθερώνει το Βόλο. Το ταχυκίνητο αντάρτικο υπηκό καταδιώκει με αλλεπάλληλες επιθέσεις τις γερμανικές οπισθοφυλακές που υποχωρούν από τη Θεσσαλία και απελευθερώνει διαδοχικά μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου τα Φάρσαλα, τη Λάρισα, Τύρναβο και Ελασσόνα, τα Σέρβια και το Βελβενδό για να φτάσει τελικά μέχρι τα ελληνο-γιουγκοσλαβικά σύνορα. Στις 25 Οκτωβρίου τμήματα της 10ης Μεραρχίας του Ελλάς μπαίνουν στην Κατερίνη. Είχε προηγηθεί η κατάληψη του Πλαταμώνα στις 22 Οκτωβρίου ύστερα από ολοήμερη σκληρή μάχη με ισχυρή γερμανική οπισθοφυλακή που βρίσκονταν εκεί. Στις 28 Οκτωβρίου, ύστερα από πολύωρη μάχη με τη γερμανική φρουρά της Κοζάνης, τμήματα της 9ης Μεραρχίας απελευθερώνουν την πόλη, πιάνοντας πολλούς Γερμανούς εχμαλώτους. Η διοίκηση της ομάδας Μεραρχιών Μακεδονίας του Ελλάς, παρά τις αντίθετες οδηγίες που είχε με βάση τη συμφωνία της Καζέρτας, παίρνει με δική της πρωτοβουλία την απόφαση να κινήσει μεγάλες μονάδες της προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς στην περιοχή της έχουν συγκεντρωθεί εκτός από 35.000 Γερμανούς και μεγάλες δυνάμεις τάγματα ασφαλιτών και άλλων μισθοφορικών τμήματων. Τρία συντάγματα της 11ης Μεραρχίας και τμήμα της 10ης κυκλώνουν την πόλη, από όπου οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους αναγκάζονται να αποχωρήσουν εσπευσμένα. Στις 30 Οκτωβρίου, οι δυνάμεις του Ελλάς μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια μέρα το πρωί, με τολμηρή παρέμβαση τμήματων του Ελλάς της πόλης, είχε ματαιωθεί η απόπειρα των Γερμανών να ανατινάξουν κατά την αποχώρησή τους τα δύο ηλεκτρικά εργοστάσια και τους μήλους του Αλατίνη. Η τελευταία μάχη με τους Γερμανούς στην Ηπειρωτική Ελλάδα θα δοθεί στη Φλόρινα, την 1η Νοεμβρίου 1944. Στην επιχείρηση πήραν μέρος τμήματα του 27ου Συντάγματος του Ελλάς. Η σύγκρουση ήταν πεισματική και κράτησε 6 ώρες. Στην μάχη για την απελευθέρωση της πόλης, ένας λόχος του τάγματός μου με διοικητή, το Σαμαρά Δημήτρη, πήρε εντολή και μπήκε σε συνεννόηση με την οργάνωση της πόλης της Φλόρινας και ταμπουρώθηκε μέσα στα σπίτια πριν ακόμα φύγουν οι Γερμανοί. Ύστερα βέβαια από πληροφορίες ότι την επομένη θα φεύγανε οι Γερμανοί. Περιμένουν και παρακολουθούν τις εξελίξεις, ας πούμε, των προετοιμασιών των Γερμανών για αναχώρηση, με εντολή να χτυπήσουν και να μην αφήσουν τους Γερμανούς να βάλουν να πυροδοτήσουν δηλαδή το σύστημα που είχαν φτιάξει, να πούμε, εκεί για να ανατινάξουν τις αποθήκες.
Και στην κατάλληλη στιγμή ο λόχος εκδήλωσε τα πυρά του, να πούμε, και εμπόδισε τους Γερμανούς να ανατινάξουν τις αποθήκες και να προκαλέσουν βέβαια και ζημιές άλλες στην πόλη. Ο εχθρός υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη Φλόρινα, αφήνοντας το πεδίο της μάχης 40 νεκρούς, ενώ 35 Γερμανοί εχμαλωτίστηκαν. Στις 3 Νοεμβρίου 1944, ώρα 16, πέρασαν τα ελληνικά σύνορα οι τελευταίες γερμανικές δυνάμεις. Στην Κρήτη, ωστόσο, η γερμανική κατοχή συνεχίζεται. Όχι όμως πια σε όλη την Πελοπόννησο. Στις αρχές Οκτωβρίου του 1944, οι Γερμανοί αποσύρονται από την Ανατολική Κρήτη και οχυρώνονται ισχυρά στην περιοχή των Χανίων, αφού πραγματοποιήσουν ομαδικές εκτελέσεις και μπλόκα για την τρομοκράτηση του πληθυσμού. Στις 13 Οκτωβρίου, τμήματα ανταρτών του Ελλάς και της Εθνικής Οργάνωσης Κρήτης, ΕΟΚ, μπαίνουν στο Ηράκλειο σύμφωνα με τις οδηγίες της Μικτής Επιτροπής που είχε συσταθεί από τις δύο οργανώσεις για να ασκήσει στην περιοχή κυβερνητική εξουσία. Γύρω από την περιφέρεια των Χανίων, όπου είχαν μαζευτεί 9.000 Γερμανοί και 5.000 Ιταλοί μελανοχίτονες, συγκεντρώνονται δυνάμεις της 5ης Μεραρχίας του Ελλάς με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Γρηγόρη Κοντεκάκη, καθώς και τμήματα της ΕΟΚ. Στο χωριό Παναγιά, σε μικρή απόσταση από τα Χανιά, βρίσκεται η έδρα των ανταρτών και της Κοινής Διοικητικής Επιτροπής που συγκρότησαν με συμφωνία τους στις 15 Σεπτεμβρίου του 1944 οι οργανώσεις του ΕΑΜ και της ΕΟΚ. Εδώ επανειλημμένα και καθημερινά σχεδόν έρχονταν πολλοί κόσμος από τα Χανιά και απλοί άνθρωποι, απλώς και μόνον εμπνεόμενοι από το ζεστό αέρα που έβρισκαν εδώ μέσα κοντά στους αντάρτες, αλλά και, και από τους στελέχοι μας, τα οργανώσεις μας στην πόλη, που ανέβηναν εδώ και ζητάγαμε τα διάφορα θέματα που απασχολούσαν τον κρητικό λαό. Οι Γερμανοί, φοβούμενοι επιθέσεις των ανταρτών, αποφάσισαν να καταφέρουν συντριπτικό χτύπημα στην έδρα τους στην Παναγιά, κινώντας για το σκοπό αυτό δύναμη 2.000 ανδρών με βαρύ οπλισμό, πυροβόλα και τάγκς, καθώς και την υποστήριξη επάκτιων πυροβολίων. Οι αντάρτες ήταν λιγότεροι από 800, με ασθενή οπλισμό και λιγοστά πυρομαχικά. Οι Γερμανοί βέβαια χτύπησαν με πολύ ισχυρές δυνάμεις, τις οποίες από εδώ, από το σημείο που βρισκόμασταν, θέλησαν να πλευροκοπήσουν τον Ελλάς και έριξαν ένα λόχο. Άλλο ένα λόχο έριξαν από εδώ, από την Τέμπλα που κατέβηκε κάτω και έπεσε εδώ στο κλεφτοπέραμα και προσπάθησε να μας πάσει τα πλευρά. Η αντίσταση όμως των Ελλασσιτών ήταν πολύ δυνατή, γιατί είχαν τη θέληση να θυσιαστούν όπως και παλιότερα οι άλλοι πολεμιστές Έλληνες τα παλιά χρόνια, και δεν υποχώρησαν. Τα λίγα φυσίγια που είχαν οι Ελλασσίτες τα χρησιμοποίησαν, δηλαδή να ρίχνουν στο ψαχνό των Γερμανών. Λυσσασμένος από την αποτυχία του της πρώτης μέρας, ο χιτλερικός στρατηγός Μπέντακ ετοιμάζει και νέα επίθεση που θα εκδηλωθεί στα χαράματα της 14ης του Νοέμβρη. Στο μεταξύ, η Κοινή Διοικητική Επιτροπή ΕΑΜ ΕΟΚ Νομού Χανίων συνέρχεται στο πόδι μέσα στη σπηλιά του Μιτσιτσίρη, συντάσσει αναφορές και τηλεγραφήματα που στέλνονται στην κυβέρνηση της Αθήνας, στο στρατηγό Μάντακα και στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης για την ελεύθερη περιοχή της Κρήτης, στρατηγό Παπαδάκη, που γοητευμένος από την επιτυχία της 5ης Μεραρχίας του Ελλάς, στέλνει εύσημα, υπόσχεται παροχή ηθικών αμοιβών στους πρωταγωνιστές άντες αξιωματικούς και υπόσχεται βοήθεια που δεν θα προλάβει όμως να έρθει.
Την επομένη, ο Μπένταγκ επιτίθεται εφόλου του μετόπου, με κύρια αιχμή όμως, από δυνάμεις που έρχονται από το φαράγγι του Σαμονά, με κατεύθυνση προς Κατχώρη και προς Κάμπους. Τους αντιμετωπίζει με γενναιότητα το δεύτερο τάγμα του 14ου συντάγματος του Ελλάς, με επικεφαλής τον αντισυνταγματάρχη Μιχελογιάννη, ο ρόλος του οποίου αποδεικνύεται αποφασιστικός για την έκβαση της μάχης εκεί. Ένα από τα ωραιότερα παλικάρια του Επωνελλάς, ο φοιτητής των μαθηματικών Τζαγκαράκης, πέφτει μαχόμενος στην πρώτη γραμμή όταν αντεπιτίθεται επικεφαλής των Επωνοελασσιτών με την κραυγή αέρα. Τρεις μέρες κράτησε η μάχη της Παναγιάς, η μεγαλύτερη που δόθηκε στη διάρκεια της κατοχής στην Κρήτη. Ο στόχος των Γερμανών, που ήταν η συντριβή των ανταρκτικών δυνάμεων, δεν επιτεύχθηκε. Οι αντάρτες αποσύρθηκαν σε νέες θέσεις και οι Γερμανοί ξαναγύρισαν άπρακτοι στα Χανιά, αφού ξεθύμαναν καίγοντας την Παναγιά και άλλα χωριά. Η συνθηκολόγηση της Γερμανίας στις 8 Μαΐου 1945 θα σημάνει και το τέλος της γερμανικής κατοχής της περιοχής Χανίων, της τελευταίας ως τότε σκλαβωμένης ελληνικής γης. Ωστόσο, επί δύο μήνες ακόμα θα διατηρηθεί μια παράδοξη κατάσταση. Οι αγγλικές στρατιωτικές αρχές επέτρεψαν στις γερμανικές δυνάμεις που παραδόθηκαν να διατηρήσουν μέχρι τη μεταφορά τους από την Κρήτη τον οπλισμό τους, με το πρόσχημα της προστασίας της ζωής τους και της τήρησης της τάξης στις περιοχές περιορισμού τους. Το αποτέλεσμα ήταν, ακόμα και μετά το τέλος του πολέμου, να σημειωθούν φόνοι Ελλήνων από τους ένοπλους Γερμανούς. Οι λαοί του κόσμου γιορτάζουν τη νίκη κατά του φασισμού που απειλούσε να μετατρέψει ολόκληρη την ανθρωπότητα σε ένα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι και αλλού, πλήθη λαού πανηγυρίζουν σε μια ξέφρενη ατμόσφαιρα ενθουσιασμού. Οι πολεμιστές επιστρέφουν στα σπίτια τους με το έπαθλο της νίκης, σε ένα σκληρό μα δίκαιο αγώνα. Τον ίδιο όμως καιρό που στις άλλες χώρες γιόρταζαν τη συντριβή του φασισμού και οι κυβερνήσεις τους επιβράβευαν τη συμμετοχή στην αντίσταση σαν ύψιστο τίτλο τιμής, στην Ελλάδα, όπου είχε αναπτυχθεί ένα μοναδικό σε έκταση και μαχητικότητα αντιστασιακό κίνημα, είχαν αρχίσει οι εσωτερικές εκείνες περιπέτειες που οδήγησαν στο διωγμό του μεγαλύτερου μέρους των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης. Ολόκληρο το 8ο Σύνταγμα Λακωνίας του Ελλάς, στις φυλακές Σπάρτης. 1000 άλλοι αγωνιστές βρέθηκαν στις φυλακές και τις εξορίες. Πολλοί δολοφονήθηκαν από ένοπλες συμμορίες ή εκτελέστηκαν με αποφάσεις δικαστηρίων. Η τραγωδία του εμφυλίου πολέμου και τα πάθη που δημιούργησε περιέπλεξαν ακόμα περισσότερο το έργο της ιστορικής αποκατάστασης της εθνικής αντίστασης. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετές δεκαετίες για να αρχίσει να ξαναβρίσκει το έθνος την ιστορική του σύνδεση με τη μεγαλύτερη μετά το 21 εποπία των αγώνων για ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία. Ας γυρίσουμε άλλη μια φορά σε αυτές τις μεγάλες στιγμές έξαρσης και ομοψυχίας του λαού που πανηγυρίζει στους δρόμους και τις πλατείες της απελευθερωμένης Αθήνας.